Για να πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας, γιατί σήμερα ξεκινά το 48ο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διγητή. Ένα ιστορικό φεστιβάλ πρέπει να πούμε. Βέβαια. Έτσι. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στο χώρο των πολιτικών εξελίξεων και των πολιτικών νεολαίων και είναι ένα φεστιβάλ που είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με τις θέσεις πολιτικές, ιδεολογικές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, έχει, πώς να πω, αφήσει αποτύπωμα και στο χώρο του πολιτισμού, έτσι. Δεδομένου ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες από την ίση συμμετέχουν και μάλιστα ενεργά και είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία αυτή να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Που είναι ο Νίκος Ζαχαρόπουλος, είναι μέλος του Γραφείου Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Γεωργίου, κυρία Αδαμόπουλε. Γεια σας κύριε Ζαχαρόπουλε. Στο Πάρκο Τρίτσι. Στο Πάρκο Τρίτσι. Ναι, όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν εκεί. Το κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ. Στο Πάρκο Άντωνης Τρίτσης, με κεντρικό σύνθημα του φεστιβάλ η νέα γενιά με το ΚΚΕ για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, είναι τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη. Σοσιαλισμός, η απάντηση στον 21ο αιώνα. Και σήμερα ξεκινάμε για το επόμενο τρίμερο στη Δυτική Αττική. Θα χτυπάει η καρδιά της νεολαίας. Mm-hmm. Θα έχουμε 350 καλλιτέχνες, πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες της χώρας μας, σε ένα πρόγραμμα πλούσιο σε 5 σκηνές. Mm-hmm. Αφιερωμένο στον Κώστα Καζάκο. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, η σημερινή, καλά κάνετε και το λέτε, είναι αφιερωμένη η πρώτη μέρα σήμερα στον Κώστα Καζάκο για την απώλειά του, ενός θεατρανθρώπου, ενός ανθρώπου που συνέβαλε τα μέγιστα στον πολιτισμό, βοήθησε, στήριξε το φεστιβάλ, γενικότερα με τη στάση ζωής του, το έργο του, συμπορεύτηκε με το ΚΚΕ, στήριξε τους αγώνες του λαού μας και θα κορυφωθεί το πολιτικό, να το πω έτσι, περιεχόμενο του φεστιβάλ, το πολιτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, με τη μεγάλη συγκέντρωση το Σάββατο 24 Σεπτέμβρη στις 8.30. Ο μιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Νίκος Αμπατιέλος, Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κύριε Ζαχαρόπουλε, για εμάς που είμαστε μιας παλιότερης γενιάς, και το έλεγα νωρίτερα και στον πρόλογο, το φεστιβάλ της ΚΝΕ, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, έχει γράψει τη δική του ιστορία, έχει αφήσει ένα αποτύπωμα, έτσι, και στο χώρο της πολιτικής, αλλά και με τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις. Όμως αναρωτιέμαι, και αναρωτιέμαι ειλικρινά, βλέποντας το γιο μου που είναι 16 χρονών, αν αυτές οι συνταγές επικοινωνίας των πολιτικών νεολαίων που έχουν άρωμα 80's μπορούν σήμερα να μιλήσουν στις καρδιές των νέων ανθρώπων. Τι θέλω να πω, ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν μεν ιστορία, αλλά μοιάζουν λίγο παλιωμοδίτικες, έτσι. Πιστεύετε ότι κάνουν γκέλ στις καρδιές των σημερινών 16άριδων, 18άριδων, 20άριδων? Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή πορεύεται, είναι το 48ο φέτος, πορεύεται για τα 50 του χρόνια και όχι απλά κάνει γκέλ, θα έλεγα κάνει πικ τα τελευταία χρόνια και θα δείτε δεκάδες χιλιάδες 16χρονους, 17χρονους, 25χρονους, φυσικά και τις μεγαλύτερες γενιές, μπορεί να δείτε και το γιο σας, μαθητές, φοιτητές, νέους εργαζόμενους να παίρνουν μέρος. Γιατί? Γιατί είναι φτιαγμένο από τα υλικά της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαία υλικά για να χτίσουμε τον νέο κόσμο, το σοσιαλισμό, όπως λέμε, απαντά στις ανησυχίες των παιδιών, της νεολαίας, σε κάθε εποχή, αλλά λέω και σήμερα. Mm-hmm. Θα σας πω ενδεικτικά. Σήμερα που μένεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και γίνονται όλα αυτά που γίνονται, μιλάμε τώρα για κλιμάκωση με βάση και τα χθεσινά, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις. Λοιπόν, η κεντρική έκθεση του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη σε αυτό το θέμα, στον πόλεμο. Εκεί οι επισκέπτες, νεότεροι και μεγαλύτεροι, θα έρθουν σε επαφή με πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Θα συζητήσουν με τα μέλη του ΚΚΕ της ΚΝΕ για τους προβληματισμούς τους, για το τι πρέπει να γίνει για να βγει η χώρα μας από αυτόν τον πόλεμο, για να μην απειληθεί ο λαός μας. Που απειλείται δηλαδή. Το βασικό είναι να μην απειληθεί και ο λαός της Ουκρανίας, ο οποίος έχει θρυνήσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Φιλοξενούμε αυτό το τρίμερο 35 οργανώσεις νεολαίας από άλλες χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Εκεί θα δείτε δίπλα-δίπλα νεολαίους από τη Ρωσία και την Ουκρανία να στέλνουν μαζί ένα μήνυμα ειρήνης, ένα μήνυμα φιλίας των λαών.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Καλή Σαχαρόπουλε. Επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Στο φεστιβάλ σας. Να είστε καλά. Γεια σας.